Καλημέρα, Πότη. Να πούμε καλημέρα και στον συνάδελφο και φίλο. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πρώτο μας θέμα είναι και εμάς οι εκλογές στη Βρετανία. Συστήνουμε στους αναγνώστες μας τον Κιρ Στάρμερ, ένας άθεος με 3 διπλώματα μουσικής που κατάφερε να ανεβάσει στην εξουσία τους εργατικούς. Να πούμε ότι πριν από λίγο με ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρει τον Κιρ Στάρμερ για την εκλογή του και έγραψε ότι ευελπιστεί σε μια καλή συνεργασία. Δεύτερο μας θέμα είναι το ρεπορτάζ που βγήκε χθες από την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας και την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως. Εκεί κλείδωσε οι αυξήσεις που θα δοθούν τα επόμενα χρόνια στον κατώτο μισθό για να φτάσει στο τέλος της τετραετίας στα 950 ευρώ. Είναι περίπου 40 ευρώ το χρόνο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, θα δίνεται για να υλοποιηθεί η προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού, καθώς και το ποσό που θα δοθεί στους συνταξιούχους, στους 600.000 περίπου συνταξιούχους που δεν είδαν αυξήσει λόγω της προσωπικής διαφοράς, που θα κυμαίνεται από 100 έως 200 ευρώ και σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας το πλαφόν θα είναι σε συντάξεις έως 1.600 ευρώ. Ένα άλλο ρεπορτάζ που έχουμε ανεβάσει ψηλά, γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό, είναι στην Κρήτη. Ένα 49χρονος κατήγγειλε τη 47χρονη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή βία. Η σύζυγός του συνελήφθη και μάλιστα ο ίδιος 49χρονος ζήτησε να εγκατασταθεί το panic button στο κινητό του, ναι, για να μπορέσει, αν προκύψει οτιδήποτε άλλο στο μέλλον, να έχει άμεση ειδοποίηση στην αστυνομία. Υπάρχει και αυτή η πλευρά και πρέπει να την καταγράφουμε. Ναι. Και κλείνοντας, έχουμε όλο το ρεπορτάζ από όλα τα κόμματα, καθώς και το ρεπορτάζ από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια πρώτη ανακοχή. Έκανε ένα άνοιγμα ο Κασελάκης, λέγοντας ότι στην Επιτροπή για τις Καταστατικές Αλλαγές ενταχθούν και πολλά μέλη από τα 87 που του άσκησαν κριτική με την τελευταία τους επιστολή. Από μένα να δούμε αν αυτό το κλίμα θα μπορέσει να αλλάξει τα δεδομένα. Είπαμε για σύγκρουση και το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει και σίγουρα θα υπάρξουν πολλές διαφωνίες για τους χειρισμούς του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ και για την Αυγή, αλλά και γενικότερα για τις πολιτικές του επιλογές. Φώτης, ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Να είστε καλά.